να μιλήσουμε λίγο για την αρχαία Ελλάδα. Για την αρχαία Ελλάδα που λατρεύει πραγματικά. Αν ρωτήσει 15 Έλληνε γιατί λένε χόρτασα, δεν ξέρει κανένα. Για να τι λέει χόρτασα. Ρε. Τι, τι σημαίνει χόρτασα. Βρεά τη σημαία αυτά από τα χόρτα. Ξέρει τι σημαίνει. <ΣΣ1> ε, ξέρει κανένα τι σημαίνει χόρτασα. Ε, λοιπόν. Χόρτασα σημαίνει αυτό που λε εσύ. Από τον χόρτο. Χόρτο ήταν ο χώρο που είχαν παλιά τα βόδια, τα μοσχάρια και έτρωγαν εκεί μέσα και χόρτεναν. Αργότερα οι φτωχοί, επειδή μπορούσαν να φάνε κρέα, Έδωγαν πάρα πολλά χόρτα και χόρτεναν. Είναι η ελληνική γλώσσα που κρύβει πολλά, α πούμε, πάρα πολλά νοήματα υψηλά που δεν τα γνωρίζουμε ακόμη και τώρα. Λέει ο άλλο famous. Τι σημαίνει famous, Ρε Γιάννη, yeah. Τι. Yeah. Φημισμένο σημαίνει. Από το φήμη βγαίνει το famous. Η ρίζα. Είναι αυτά τα βασικά που δεν ξέρει κανένα. Yeah. Θα μου πείτε, τόση σημασία έχουν. Έχουν ρε παιδιά. Έχουν. Μια σημασία την έχουν. Γιατί πλέον δεν μιλάμε ελληνικά. Μιλάμε μια γλώσσα αγγλική που είναι αντιδάνειο από τη γερμανική, η οποία η γερμανική είναι αντιδάνειο από τη λατινική και η οποία η λατινική είναι αντιδάνειο δάνειο από την ελληνική. Αλλά η ρίζα είναι ρίζα. Δεν αλλάζει αυτό. Όπω λέω για Γιατσούδη, είναι χάο ο άνθρωπο. Χάο. Τι σημαίνει χάο, Χάι. Χαόδη. Τεράστιο. Χάι, χάι, λένε οι Άγγλοι. Θέλω να πω ότι πρέπει να ψάξουμε πραγματικά μέσα από την ιστορία ορισμένα πράγματα. Και το εννοώ αυτό. Παραδείγματο χάρη, οι αρχαίοι Έλληνε, ο Διοσκουρίδης και πολλοί άλλοι, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την φαρμακευτική βοτονολογία. Είχαν ειδικότητα σε αυτό. Τα φυτά τα ερεύνησαν πάρα πολύ. Και έδωσαν θαυματουργικά φυτά, η αρχαία Ελλάδα, προ ε, την Ευρώπη. Θυμάμαι όταν είχα πάει στο Άγιο Νόρο, σε ποια μονή ήταν, δεν είχα ξαναθυμητώσει τώρα, γιατί είχα καλά, και μου λένε μετά, εδίαιση άλλοι. Πρέπει να ήταν σε μονόπετρα, χωρί να είμαι βέβαιο όπου βρήκα βιβλία βοτανολογίας, βιβλία, χειρόγραφα τα λένε, ή κοντάκια κτλ. που αφορούσαν τη βοτανολογία, φαρμακολογία, δηλαδή τα φάρμακα στην αρχαία Ελλάδα. Και είχα παρουσιάσει κατά το παρελθόν ένα μικρό εγχειρίδιο του Διοσκουρίδου που έλεγε μέσα διάφορα βότανα που κάνουν καλό. Θα σα πω το εξή: ενδεικτικά φυτά που έλκουν την ονομασία του από την αρχαία Ελλάδα, μυθολογία και τα χρησιμοποιούν ακόμη και τώρα. Είναι συγκεκριμένα. Δίκταμον, το φυτό που πήρε το όνομά του από πού ρε, κάτσε και ξύπνα. Δεν ξέρει, να εσύ. Από το όρο δίκτυ του Λασιθίου. Εκεί γίνεται και ο Δία. Δία τίκτο. Δίκτη δίκταμον. Γιατί εκεί φύγεται το δίκταμο. Εντονώντα στην αρχαιότητα και ήταν το καλύτερο σε ποιότητα και το λέμε δίκταμο. Σήμερα η Κρήτη γενικότερα είναι η περιοχή που έχουν τα περισσότερα και πιο καλά φαρμακευτικά βότανα που υπάρχουν και είναι ο τόπο προέλευση του φυτού αυτού, του δικτά μου. Αλόι. Όλοι ξέρετε την Αλόι Βέρα. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπο να την ξέρει. Του διεθνού αυτό κύρου ε, ερμηνευτικό λεξικό, αν πάτε να ψάξετε, θα δείτε στο Oxford ε, και το Collins σε επεξήγηση να αναφέρουν ξεκάθαρα την προέλευση του ονόματος. Τι λένε από το αρχαίο αγγλικό Αλόι μέσω των λατινικών από το ελληνικό Αλόι. Ελληνικό όνομα ήταν. Πού το είχαμε στην Κρήτη. Γι' αυτό και έχει εκεί εκτάσει με αλόι. Στρατιώτε αλόιδη. Είδο υδροβίου αλόι. Το φυτό αυτό διεθνώ παίρνει ένα αμυγό ελληνικό όνομα. Ελληνικότατο. Κι όμω, αν ρωτήσει τον Κώστα εδώ πέρα τον Αδάμου, του πει σημαίνει, θα σου πει Ιταλική είναι η λέξη. Δεν είναι Ιταλική. Είναι μέρο τη ελληνική πολιτισμική κληρονομιά μα και δυστυχώ το ξεχνάμε.